Το πρώτο αίτημα στην περιοχή τη δικιά μας είναι η άμεση καταγραφή και αυτοψία από τον φορέα που θα αποζημιώσει. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα την κάνει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνουν άμεση αυτοψία και καταγραφή, ούτως ώστε να καταγραφούν οι ζημιές και οι άνθρωποι να μπορούν να απομακρύνουν τις πεσμένες ελιές, γιατί είναι όλα τα χωράφια γεμάτα πεσμένες ελιές, να καθαρίσουν τα χωράφια και να μην μας προσπαθήσουν να μας εξαπατήσουν με το να έρθουν να καταγράψουν την άνοιξη και να αρχίσουν την κοροϊδία αυτή ίσως ανοίξει λίγο και δεν πάει στο 100% της αποζημίωσης, στην ολική αποζημίωση κλπ. Η αναλγησία τους δηλαδή φτάνει μέχρι εκεί, διότι από αυτά τα ξύλα που βρίσκονται κάτω πεσμένα, επειδή έχουν καεί τα ξύλα, δεν υπάρχουν πουθενά ξύλο, δεν υπάρχει πουθενά ξύλο να ζεσταθεί ο κόσμος στα τζάκια. Από αυτά δεν ζεσταθεί και ο κόσμος. Από πού θα ζεσταθεί? Από το πετρέλαιο που θα πάει στα 2 ευρώ.